επιπτώσεις της κρίσης μόνο όσον αφορά τα γεωπολιτικά ή άλλου είδους ζητήματα. Η Ελλάδα έχει βιώσει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης αυτής της κρίσης και επιμένουμε στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με ανθρωπισμό και με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αξίες. Από τον Ιούλιο έχουμε αντιμετωπίσει ροές μεταναστών πάνω από 900.000, εκ των οποίων οι 500.000 ήταν Σύριοι. Το κόστος διαχείρισης αυτών των μεταναστευτικών ροών και το βάρεος στην πολιτεία, στην Ελλάδα, ήταν τεράστιο. Το λιμενικό, οι λιμενικές αρχές της Ελλάδας έχουν διασώσει 150.000 μετανάστες. Στα νησιά μας έχουμε φιλοξενήσει σε καθημερινή βάση πολύ περισσότερους ανθρώπους από τους μόνιμους κατοίκους. Και οι Έλληνες πολίτες κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν τους Σύριους πρόσφυγες. Η κρίση αυτή έχει ανθρωπιστική κρίση, η οποία θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε να ρίχνοντας ανθρώπους στη θάλασσα και να ρισκάρουμε θανάτους. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ανθρώπους από χώρα σε χώρα, σαν να ήταν η ευθύνη κάποιων άλλων. Και αναρωτιέμαι, τι θα συνέβαινε σε εκατομμύρια Σύριους εάν η Τουρκία, η Ιορδανία, ο Λίβανος είχαν αποφασίσει να χτίσουν τείχους ή αν ολόκληρη η Ευρώπη είχε πει οι πρόσφυγες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ και το τι συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια προσέγγιση μακροπρόθεσμη η οποία να εστιάζει στην ανθρώπινη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε συνεργασία και με βοήθεια στις χώρες οι οποίες γειτονεύουν με τη Συρία και οι οποίες φέρουν το μεγάλο βάρος εκατομμυρίων προσφύγων με τέτοιου είδους διασφαλίσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη για τους πρόσφυγες. Έχουμε κουβεντιάσει διάφορα εγχειρήματα και έχουμε σχεδιάσει νέες πολιτικές. Πρέπει να προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, νέες ευκαιρίες εργασίες στην Ιορδανία και στο Λίβανο και πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά δυνατό πρόγραμμα επαναπροώθησης των προσφύγων και θα πρέπει μέσα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες να υπάρξει μία συμφωνία που θα σταματήσει όλες τις εχθροπραξίες στη Συρία. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι προϋποθέσεις για συμφιλίωση και επιστροφή των Σύριων στην πατρίδα τους. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει πάρει ένα ποσό συμβολικό για την αντιμετώπιση του γεγονότος. Αλλά η μάχη η οποία δίνεται από τους Έλληνες πολίτες για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι συμβολική, αλλά ανεκτίμητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.